Οι πολίτες στη Γεωργία καλούνται στις κάλπες το Σάββατο για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι θα είναι η πιο κρίσιμη ψήφος της ζωής τους. Σε αυτή την αναμέτρηση, ένας συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης θα βρεθεί αντιμέτωπος με το κυβερνών γεωργιανό όνειρο, το οποίο πολλοί φοβούνται ότι παρασύρει το έθνος προς τον αυταρχισμό και μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες έθεσαν σε αναμονή επαόριστον την υποψηφιότητα της Γεωργίας για ένταξη τον Αύγουστο, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση ψήφισε νόμο ο οποίος καταπατά την ελευθερία του λόγου και μοιάζει πολύ με έναν ρωσικό νόμο. Η κυβέρνηση, από την άλλη, υποστηρίζει ότι έπρεπε να περιορίσει επιβλαβείς ξένους παράγοντες που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Αλλά δημοσιογράφοι και ακτιβίστες λένε ότι ο πραγματικός στόχος είναι να τους στιγματίσουν και να περιορίσουν τη συζήτηση πριν από τις εκλογές. Πολλοί Γεωργιανοί φοβούνται ότι αν επανεκλεγεί το κυβερνών κόμμα, οι ελπίδες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να σβήσουν οριστικά.